Ναού, μας μεταφέρει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Εκεί θυσίασε τον Κύριο ένας παράδεισος, όχι βέβαια μόνο του, άλλοι τον μετέφεραν πάνω στο κρεβάτι και τον δείξαν μπροστά στον Κύριο. Ο ίδιος ούτε μπορούσε ούτε τολμούσε να θυσιάσει, καθυλωμένο στο κρεβάτι του πόνου, αλλά και αισθανόμενος το βάρος ενοχής από την αμαρτωλή ζωή του. Είχε χάσει κάθε ελπίδα. Εκεί ήταν που του συμπαραστάθηκαν οι φίλοι του και του προσφέφεραν ό,τι πιο σημαντικό. Τον έφεραν στον Χριστό την πηγή της ελπίδος και της ζωής. Και ο Κύριος που είδε την πίστη του, αλλά παράλληλα διέκρινε και την απαγοήτευση του παραλίτου, για να τον ισχύσει, του είπε: «Θάση τέκνο να φέοντεύσου οι αμαρτίες σου. Έχε θάρρος, παιδί μου, μην απελπίζεσαι. Σε βεβαιώνω ότι σχολούνται οι αμαρτίες σου. Τι βάλσαμο παρηγοριά στάραξαν στην ψυχή του παραλίτου οι λόγοι αυτοί του Κυρίου. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τόσα χρόνια ο πόνος ο ψυχικός ήσαν ασύγκριτα πιο δυνηρός από το σωματικό του πόνο. Το βάρος αμαρτίας στη συνείδηση του παραλίτου ήταν ασήκωτο, οι τύψεις, οι ενοχές, οι παλιές αμαρτίες. Και τώρα τι πρωτόγνωρο αίσθημα, όλα συγχωρούνται, το βεβαιώνει ο Χριστός. Κανείς δεν μπορεί να το πιστεύσει, μόνο όποιος το ζήσει. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν, όποια αμαρτία κι αν έχουμε διαπράξει, να είμαστε βέβαιοι ότι η αγάπη του Θεού τη συγχωρεί. Αρκεί να μετανοήσουμε και να προσέλθουμε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εκεί θα ομολογήσουμε ταπεινά στην οχή μας και θα ακούσουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας τη φωνή του Κυρίου. Θάση τέκνο να φέοντεύσου οι αμαρτίες σου. Ωστόσο, ο λόγος αυτός του Κυρίου προκάλεσε αντίδραση στους γραμματείς, οι οποίοι άρχισαν να σκέπτονται ότι ο Ιησούς βλαστημεί. Η πλειοκαρδία του δεν του άφηνε νοήσουν ότι ο Χριστός ο Θεάνθρωπος έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Και ο Κύριος που διέκρινε στα βάθη της καρδιάς του τις σκέψεις του είπε: «Γιατί σκέπτεστε πονηρά από προαίρετα, τι είναι ευκολότερο να πει κανείς, είναι ευκολεμένες οι αμαρτίες σου ή να πεις ήχο όρθιος και περιπάτα. Εσείς θεωρείτε δυσκολότερο αυτό το τελευταίο». Για να μάθετε λοιπόν τώρα ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, έχει εξουσία να συγχωρεί στη γη της αμαρτίας των ανθρώπων. Τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω όρθιος και πάρε στους ώμους σου το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και πραγματικά εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν λοιπόν τα πτήση του λαού είδαν αυτό που έγινε, εθαύμασαν και δόξαν τον Θεό, τον δόντα εξουσία διάφυλης ανθρώπης. Θαύμασαν και δόξαν τον Θεό, ο οποίος έδωσε διαμέσου του Χριστού στους ανθρώπους τέτοια εξουσία και δυνατότητα για τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Ήταν πράγματι πρωτόγνωρα και μοναδικά τα θαύματα έργα που επιτελούσε ο Θεάνθρωπος Κύριος κατά την επική δράση του και δικαιολογημένα προκαλούσε κατάπληξη στο λαό. Συγκινούσαν τις καλοπροαίρετες ψυχές ώστε να δοξάσουν τον Θεό. Όμως ο ίδιος ο Κύριος υποσχέθηκε και έδωσε στους μαθητές του εξουσία να επιτελούν όχι μόνο τα έργα που εκείνος επιτελούσε, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι και μόνο η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θεράπευσε τους ασθενείς. Πώς λοιπόν να μην δοξάσουμε τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους Αποστόλους και σε όλους τους Αγίους του, ώστε να επιτελούν διαρκώς θαύματα για την ωφέλεια των ανθρώπων. Όλοι είμαστε μάρτυρες θαυμάτων που πραγματοποιούνται με τις πρεσβείες υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων μας.
παράζοντα οφείλουμε γνωμοσύνη στον Άγιο Θεό, διότι ακόμη και στην αποστατημένη εποχή μας φανερώνει Αγίους, που ανεπηρέαστοι από ματαιότητα του κόσμου ζουν εν Χριστώ και μεταδίδουν τη χάρη του πλούσια γύρω τους. Ένας τέτοιος Άγιος υπήρξε και ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924-1994, του οποίου η μνήμη για πρώτη φορά επισήμως εορτάζεται σήμερα Κυριακή, 12 Ιουλίου η Εκκλησία μας. Πρόκειται για έναν Όσιο γέροντα που όσοι το πλησίαζαν αισθάνονταν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ζούσαν θαύματα με την προσευχή του, άκουγαν τις φωτισμένες συμβουλές του, θαύμαζαν τη διορατικότητά του και να πάβονταν ακόμη και από την αυτήν στροφή μαζί του. Ας έχουμε τις πρεσβείες του και ας δοξάζουμε τον Πανάγαθο Θεό, ο οποίος δεν μας εγκαταλείπει, αλλά στέλνει αγίους ανθρώπους που μας στηρίζουν, μας υποδομούν και μας καθοδηγούν στον δρόμο προς την αιώνια σωτηρία. Με τα φως του Θεού, ο Θεός,